Ήθελα να πω ότι η δουλειά του παρατηρητηρίου είναι ομαδική και ευτυχώς υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, εθελοντές είμαστε όλοι, δικηγόροι, δημοσιογράφοι και άλλοι άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι με τα θέματα αυτά που συνδράμουν στην προσπάθειά μας. Βέβαια, θα θέλαμε να γίνουμε ακόμη περισσότεροι και για να δυναμώσει αυτή η προσπάθεια και για να γίνει και πιο αποτελεσματική. Γιατί, όπως είπε ήδη ο Δημοσθένης και ο Δημήτρης Χαράς, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Αυτό το πράγμα θα έχει μεγάλη διάρκεια και χρειάζεται να έχουμε χέρια για να δουλέψουμε, μάτια και αυτιά για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο σωστά και πιο αντικειμενικά. Γιατί παρόλα αυτά, μπορεί να έχουμε μια τοποθέτηση πολιτική, μια συγκεκριμένη άποψη για τα θέματα της Χρυσής Αυγής. Παρόλα αυτά, όμως, εμείς θέλουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να παράξουμε σωστό αποτέλεσμα. Βρίσκομαι εδώ λοιπόν ως εκπρόσωπος, εκπροσωπώντας το Golden Dawn Watch, το παρατηρητήριο που συστάθηκε για να παρακολουθεί αυτή την τόσο σημαντική δίκη, που πρακτικά η διεξαγωγή της θα μας απασχολήσει τουλάχιστον τον επόμενο χρόνο, αλλά κοινωνικά και πολιτικά πολύ περισσότερο. Το παρατηρητήριο συγκροτήθηκε μετά από πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το παρατηρητήριο για το φασιστικό και ρατσιστικό λόγο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της ΕΣΥΕΑ, τον Αντιφασιστικό Συντονισμό Αθήνα Πειραιά και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων. Η δίκη που άρχισε χθες είναι μια δίκη πρωτοφανής για τα ελληνικά χρονικά. Είναι πρωτοφανής για τον αριθμό των κατηγορουμένων, για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν, για τις συνθήκες που θα διεξαχθεί. Ήδη από χθες τα πρώτα αρνητικά δείγματα τα είχαμε. Αρχικώς για το χρόνο διεξαγωγής, για το χώρο, συγγνώμη, διεξαγωγής. Και αποδείχθηκε απολύτως δίκαιο το αίτημα όλων των εμπλεκομένων φορέων για τη μεταφορά της σε άλλο χώρο. Η πρόσβαση στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, εκτός της μεγάλης απόστασης από το κέντρο της πόλης, όποιος ήθελε να μπει έπρεπε να περάσει από ένα ή δύο αστυνομικά μπλόκα και έλεγχο στην είσοδο των φυλακών. Για λόγους ασφαλείας να το δεχτούμε. Έπρεπε όμως να περάσεις και τα μπλόκα και για να μπει στις φυλακές έπρεπε να είσαι ή κατηγορούμενος, ή μάρτυρας, ή δικηγόρος, ή δημοσιογράφος, ή δικαστής. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όποιος απλός πολίτης θέλει να παρακολουθήσει ως ακροατήριο μια δημόσια δίκη, απλώς δεν μπορεί να το κάνει. Έχουμε δηλαδή έναν de facto αποκλεισμό του κοινού από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Η αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει τον πολύ μεγάλο αριθμό των κατηγορουμένων, των συνηγόρων και των θυμάτων. Δεν έχει αρκετές θέσεις για τους συνηγόρους υπεράσπισης και τους δημοσιογράφους. Οι μικροφωνικές εγκαταστάσεις της αίθουσας ήταν ελλιπέστατες και ένα μεγάλο μέρος όσων υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτό από όλους. Με αποτέλεσμα, οι δημοσιογράφοι συχνά πυκνά να παρεμβαίνουμε στη διαδικασία και να ζητάμε από την έδρα του δικαστηρίου να διασφαλίσει τη δημοσιότητα της συνεδρίασης. Σχετικά με το χώρο διεξαγωγής, η εισαγγελέα της έδρας μεταξύ άλλων τόνισε ότι θα βρεθεί λύση στην πορεία για τη μετάβαση και τη μεταφορά της διαδικασία σε νέα αίθουσα που θα δημιουργηθεί επί τούτου και το αίτημα περί αλλαγής του τόπου διεξαγωγής της συνεδρίασης δεν μπορεί δικονομικά να υποβληθεί από την πλευρά της πολιτικής αγωγής μέχρι να νομιμοποιηθεί η παράστασή της. Διαδικαστικό θέμα που θα λυθεί, ελπίζουμε, σε 7 Μαΐου που θα ξαναρχίσει η δίκη. Για εμάς, το παρατηρητήριο, το στίγμα της χθεσινής μέρας δεν ήταν αυτό που μετέδωσαν πολλά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η απουσία δηλαδή της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής από την αίθουσα του δικαστηρίου. Για τους γνωρίζοντες, ήταν αναμενόμενο. Το στίγμα που βάζουμε εμείς είναι ότι παρά τα υποτιθέμενα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, μάρτυρες κατηγορίας δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, γιατί προφυλακίστηκαν, γιατί δέχτηκαν επίθεση από συγκεντρωμένους οπαδούς της Χρυσής Αυγής που είχαν συγκεντρωθεί αυθορμήτως, όπως ανέφερε σήμερα η σελίδα της. Αρχικώς, πολύ κοντά στις φυλακές, στη συμβολή της Γρηγορίου Λαμπράκη είχαν μαζευτεί το πρωί εκεί με τις Ολομούς, στον δρόμο που είναι μπροστά στις φυλακές, αλλά μετά με την παρένεση της αστυνομίας, πολύ φιλικά δεν αντέδρασαν, πήγανε στην αποπίσω πλευρά των φυλακών. Στα τη συνεδρίαση, όσα έγιναν χθες ήταν διαδικαστικά. Η ανάγνωση των ονομάτων των κατηγορουμένων, των συνηγόρων τους, των μαρτύρων. Οι 5 προστατευόμενοι μάρτυρες δήλωσαν την παρουσία τους μέσω τηλεφωνικής κλήσης με ανοιχτή ακρόαση. Στα δημοσιογραφικά της δίκης, που είναι και λίγο πιο ειδική ως αντικείμενο. Δυστυχώς δεν αποφύγαμε κάποια παρατράγουδα από την πρώτη κιόλας μέρα. Στην ηλεκτρονική σελίδα του πρώτου θέματος, δεν μας κάνει εντύπωση το μέσο βέβαια, μας έχει συνηθίσει. Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δημοσιοποιήθηκε ο πλήρης κατάλογος με τα ονόματα, τις ιδιότητες και τις υποθέσεις που έχουν σχέση οι μάρτυρες. Σας διαβάζω από την ανακοίνωση της ΕΣΥΕΑ τη σημερινή. Δεν είναι δημοσιογραφική επιτυχία η δημοσιοποίηση των ονομάτων των μαρτύρων. Η δημοσιοποίηση των ονομάτων των μαρτύρων στην πλειοψηφία τους ανυπεράσπιστοι πολίτες και μετανάστες, αν και είναι σύνομοι, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα, καθιστώντας τους στόχους των ταγμάτων εφόδου της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης. Όπως άλλωστε δυστυχώς αποδείχθηκε από την πρώτη μέρα της δίκης. Η γενική αυτή αρχή αφορά όχι μόνο τη συγκεκριμένη δίκη, αλλά κάθε περίπτωση εκούσιας ή ακούσιας έκθεσης προσώπων
σε κίνδυνο δια της δημοσιοποίησης της ταυτότητάς τους. Η δημοσιογραφική προσέγγιση σε ένα κορυφαίο ζήτημα όπως είναι στην παρούσα συγκυρία, η πολιετής δράση μιας νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, επιβάλλεται να είναι διάφανη, ξεκάθαρη και να υπηρετεί τις αξίες που επί σειρά ετών αντιμάχεται η συγκεκριμένη οργάνωση, της δεοντολογίας, της αλληλεγγύης και εν τέλει της δημοκρατίας. Η περιγραφή που σας έκανα είναι αυτό που θα κάνει από εδώ και πέρα το Golden Dawn Watch. Θα παρακολουθεί και θα δημοσιοποιεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ό,τι συμβαίνει στην αίθουσα του δικαστηρίου και ό,τι έχει να κάνει με τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης. Θεωρούμε πως η δημοσιοποίηση, η διαφάνεια και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληροφόρηση είναι απαραίτητες σε μια τόσο σημαντική δίκη. Έχοντας σαν δεδομένα το κλίμα τρομοκρατίας που είχε δημιουργηθεί σε παλαιότερες υποθέσεις, που κατηγορούμενοι ήταν βουλευτές, μέλη ή στελέχη της Χρυσής Αυγής, εντός της αίθουσας του δικαστηρίου, μας κάνει να θέλουμε να είμαστε ακόμα περισσότερο παρόντες στη συγκεκριμένη δίκη. Σε κάθε δικάσιμο θα υπάρχει μια αναφορά που θα ανεβαίνει στο site μας, στο goldendawnwatch.org, είναι σε λειτουργία από χθες, από την ώρα που ξεκίνησε η δίκη. Τα κείμενα θα μεταφράζονται και στα αγγλικά, γιατί ήδη έχουμε πάρα πολλά αιτήματα και από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων του εξωτερικού και από πάρα πολλά διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δεν μπορούν να έχουν ανταποκριθεί εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Εμείς από την πλευρά μας, σαν παρατηρητήριων δημοσιογράφων, θα ετοιμάζουμε και θα δημοσιοποιούμε μέσω της ιστοσελίδας του Golden Dawn Watch μια αναφορά αξιολόγησης των δημοσιευμάτων του ελληνικού τύπου σε τακτά χρονικά διαστήματα. Έχουμε ετοιμάσει επίσης ένα σύμφωνο βασισμένο στον κώδικα δημοσιογραφικής διοντολογίας, προσαρμοσμένο στα δεδομένα της συγκεκριμένης δίκης και θα καλέσουμε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να το προσυπογράψουν. Το δρόμο για το μοντέλο λειτουργίας του παρατηρητηρίου, τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε και τον τρόπο που πρέπει να την κάνουμε, μας τον έδειξε το NSU Watch στη Γερμανία, ένα παρατηρητήριο που εδώ και 2,5 χρόνια παρακολουθεί τη δίκη του NSU στο Μόναχο, του Εθνικοσοσιαλιστικού Υπόγειου Δικτύου μιας ακροδεξιάς τρομοκρατικής οργάνωσης που έχει αναλάβει την ευθύνη για 10 φόνους, 9 με ρατσιστικά κίνητρα κατά ανδρών μεταναστών, ένα φόνο μιας γυναίκας αστυνομικού και μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον συναδέλφου της. Ο Ούλη Γέντς εκ των συντονιστών του, όταν ζητήσαμε τα φώτα του για το πώς πρέπει να οργανωθούμε για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, μας είπε ότι μόνο η κοινή γνώμη μπορεί να ασκήσει την απαραίτητη πίεση στο δικαστήριο, ενώ αυτό που έμαθαν ήταν ότι για να δικαιωθούν τα θύματα και οι οικογένειές τους, δεν αρκεί η ποινική δίκη, πρέπει να βρουν δικαίωση και στην κοινωνία. Θα κλείσω με μία παράγραφο από το κείμενο ταυτότητας του Golden Dawn Watch, η οποία είναι εξής. Πιστεύουμε ότι μόνο μία καλά ενημερωμένη κοινή γνώμη μπορεί να αναπτύξει ισχυρές αντιστάσεις απέναντι στην εξάπλωση του ρατσισμού, του φασισμού και του νεοναζισμού, εν τέλει του φόβου. Το Golden Dawn Watch, λοιπόν, έχει στόχο να διατηρήσει στη δημοσιότητα τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Σας ευχαριστώ.